Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Έχουμε τη χαρά και μας αξιώνει ο Θεός να βρισκόμαστε στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ δυσκολότερη θέση, βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου, βρίσκονται σε ανέχεια μεγάλη και σε απορία. Και ακόμα σε δυσκολότερη θέση μπορούμε να πούμε πως είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται μακριά από το Θεό. Ευχόμεθα ολοψύχως όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου και οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι δύο συναδελφοί μας, να ανακαλύψουν τον κρυμμένο ένα. Εκείνον προσπαθούν να μας κρύψουν οι άνθρωποι του σκότους. Αλλά όπως έχουμε πει, ματαιοπονούν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί ο ήλιος δεν κρύβεται, η αλήθεια δεν θάπτεται, όσο και να τη θάψεις χίλια μέτρα κάτω από τη γη, η αλήθεια θα βγει επάνω. Είναι ευτυχείς λοιπόν οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι έχουν την ευχέρεια και την τύχη και την εκλογή εκ μέρους του Θεού να αγαπούν το Θεό, να ζουν με τις εντολές του Θεού, να μεριμνούν για τη ζωή την πνευματική. Σήμερα λοιπόν αγαπητοί φίλοι, με την αγάπη σας και την ανοχή σας θα μιλήσουμε για ένα θέμα της Ορθοδοξίας μας πολύ σπουδαίο, που έχουμε ξαναμιλήσει στις εκπομπές μας για αυτό το πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο μετά τον Κύριό μας, το πρώτο πρόσωπο μετά τον Κύριό μας σε αυτή την πλάση, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη δημιουργία. Είναι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία ανωτέρα πασών των γυναικών, των ανδρών και όλων των γεγεννημένων από καταβολής κόσμου ανθρώπων. Τόσο σπουδαίο είναι το πρόσωπο αυτό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Της Θεοτόκου, η οποία υπέμεινε τα πάντα προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή της. Η Παρθένος Μήτυρ, η Παναγία Δέσποινα, η Υψηλωτέρα των Ουρανών και των Ακτίνων η Λαμπροτέρα, η Χαρά των Παρθενικών Χωρών ή των Αγγέλων Υπερτέρα, εκείνη που είναι εκλαμπρότερη από τους ουρανούς και από το φως καθαρότερη, είναι η Μαρία η Αϊπάρθενος, η όλου του κόσμου η Κυρία, η Κυρά των Αγγέλων, η Νύμφη η Ανύφευτος. Είναι η Χαρά των Αρχαγγέλων, τη Μειωτέρα των Χερουβίμ και υπεροδοξωτέρα όλων των ασωμάτων και Σεραφείμ και Θρόνων υπερτέρα. Είναι το άσμα των Χερουβίν, είναι η Χαρά των Αρχαγγέλων, είναι ο λιμήν της σωτηρίας, το άνθος της αυθαρσίας, η παραδείσια τρυφή, η πηγή της αθανασίας, γιατί γέννησε τον αθάνατο. Είναι η νύμφη η Ανύμφευτος, η Παναγία Δέσποινα, η Κυρά όλων των Ελλήνων, όλων των Ορθοδόξων, όλων των Χριστιανών του κόσμου. Είναι εκείνη που μεσητεύει προς τον Δεσπότη, αυτή που για χάρη της γράφει και το υπέροχο αυτό ποίημα από τον Άγιο της Ορθοδοξίας μας, τον Άγιο Νεκτάριο, το οποίο εύχομαι όλοι να έχουμε την ευχή του. Γι' αυτό λοιπόν το πρόσωπο θα πούμε μερικά πράγματα αγαπητοί φίλοι σήμερα, μια και το καλεί ο καιρός. Εκτός των άλλων, από τα οποία αρκετοί χριστιανοί γνωρίζουν το πώς γεννήθηκε η Παναγία Θεοτόκε, ο Θεοτόκος, τους γονείς της, αλλά και τα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος της, μέσα στο Ευαγγέλιο μας έχουμε μνήμα, ιδίως στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, τη ζωή της Παναγίας Δέσποινας, της Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Την ονομάζει με το απλό όνομά της η Μαρία, η μήτυρ του Κυρίου, η Θεοτόκος. Και επειδή πάρα πολλοί αιρετικών αποκλήσεων άνθρωποι
δεν θέλουν να ακούγεται το όνομα Θεοτόκος, έχουμε να πούμε το εξής απλό για την κατανόηση και αυτών των ανθρώπων, γιατί και αυτοί είναι πλάσματα του Θεού προς σωτηρία. Εμπλιστής απνεύματος Αγίου, η Ελισάβετ φώναξε, πώς είναι δυνατόν να έρχεται η μήτυρ του Κυρίου μου προς με. Άρα διαμέσου της Ελισάβετ το Άγιο Πνεύμα την προσφωνεί Κύριο Μήτωρα, άρα Θεομήτωρα, άρα Θεοτόκο. Καλώς λοιπόν οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι Πατέρες εδογμάτισαν ότι είναι η Κυρία η Θεοτόκος. Να λοιπόν πως βγαίνουν αυτά τα δογματικά, για να ξέρουμε. Ήτανε η Κυρία Θεοτόκος εξαιρετικά σεμνή και ενέπνεε σεβασμό. Δεν μιλούσε με θάρρος και ελεύθερα με τον τυχόντα. Δεν γελούσε, δεν ταραζόταν, δεν θύμωνε. Το χρώμα της ήταν σαν του σταριού και είχε ξανθά μαλλιά. Είχε μάτια πολύ όμορφα, χρωματισμένα με θεία σεμνότητα, με κόρες σαν την ελιά. Μια περιγραφή κάνει στο βιβλίο αυτό ο Ιερομόναχος Μάξιος από το Άγιον Όρος, βέβαια περιγραφές πάλι των πατέρων, οι οποίοι έχουν σκιαγραφίσει και το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, μια και ο Λουκάς, ο γιατρός, ο αγαπητός, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, την ζωγράφησε. Και υπάρχουν και σήμερα εικόνες που φιλοτέχνησε ο Απόστολος Λουκάς. Άρωμα αγιότητος λοιπόν ξεχωριστό ανέδειε η παρουσία της Αϊπαρθένου Θεοτόκου, της μητέρας του Κυρίου μας, και η οποία ένωσε τα δύο άκρα, το Θεό και τον άνθρωπο, και λέγεται η Παναγία μας Δευτέρα Εύα, η Εύα της υπακοής, διότι ακριβώς όπως η πρώτη Εύα παρήκουσε το Θεό, αντιστρόφως η Παναγία Θεοτόκος υπάκουσε εις το θέλημα του Θεού, όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που εορτάζουμε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ήρθε και της είπε ότι πρόκειται να γεννήσει τον Υιό του Θεού. Άγιο το παιδί αυτό, το οποίο θα γεννήσεις. Και πώς θα γίνει αυτό, είπε η Παναγία, και εκείνος της είπε ότι θα συλλάβεις δια Πνεύματος Αγίου, ο Θεός θα σε σκεπάσει. Και τότε η Παναγία, κλείνοντας το κεφάλι προς τα κάτω, είπε: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, όπως θέλει ο Θεός, δηλαδή ας γίνει σε μένα, τη δούλη του». Αυτό λοιπόν ήταν το κέρδος της υπακοής που έδειξε η Παναγία, και με αυτό το κέρδος κέρδισε τον Παράδεισο, κέρδισε τον τίτλο της πρώτης γυναίκας μετά την Εύα, την Εύα και τον τίτλο της Εύας, της υπακοής, της Δευτέρας Εύας, εκείνης που μας έσωσε από την πτώση που μας έριξε η πρώτη γυναίκα, η πρώτη Εύα. Συνελήφθη η Παναγία φυσιολογικός από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός, και αυτό το λέμε γιατί η σύλληψη της Παναγίας εκ μέρους της Αγίας Άνης δεν έγινε με τον υπερφυσικό τρόπο που έγινε η σύλληψη του Κυρίου, και είναι κακό αυτό το δόγμα να το πιστεύει κανείς ότι υπάρχει η άσπυλο σύλληψη της Παναγίας. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας παραδεχόμαστε ότι η Παναγία γεννήθηκε φυσιολογικά από πατέρα και μητέρα. Ο Κύριος γεννήθηκε υπερφύσιν από την Παναγία και την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος. Στις 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τη γέννηση της Παναγίας, στις 21 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τα εισόδια, δηλαδή όταν η Παναγία εισήλθε στο ναό, από 3 μέχρι 15 χρονών έμεινε στο ναό. Εκεί λοιπόν την αφιέρωσαν, θα λέγαμε, οι γονείς της στο Θεό. Είναι θαυμαστό το γεγονός αυτό και εορτάζεται πολύ φυσιολογικά από τους Ορθοδόξους το γεγονός ότι η Παναγία μπαίνει μέσα στο ναό. Η Αγία Άννα, η οποία την είχε μονάκριβη, την αφιέρωσε εκεί, σαν ήταν και αυτή προειδοποιημένη από το Άγιο Πνεύμα ότι κάτι σπουδαίο θα συμβεί στην κόρη της, τη Μαρία. Όταν έγινε 3 χρονών, οι γονείς της την πρόσφεραν σαν δώρο στο Θεό, την αφιέρωσαν
στο Θεό που της την χάρισε. Την παρέδαν στους Συρεείς τον αρχιερέα Ζαχαρία, ο οποίος την πήρε και την έβαλε στον ιερότατο χώρο του ναού, που μόνο ο αρχιερέας μπαίνει μια φορά το χρόνο. Εκεί λοιπόν η Παρθένος διέμεινε 12 χρόνια, όπου τρεφόταν από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ με ουράνια τροφή, όπως ώσπου να πλησιάσει ο καιρός του Θείου Ευαγγελισμού. Η Θεοτόκος εξήλθε από τα Άγια των Αγίων 15 ετών και δόθηκε στο μνήστορα Ιωσήφ για να είναι προστάτης της και όχι να έχει συζυγική σχέση με τον Ιωσήφ, με τον οποίο δεν ήρθε ποτέ σε συζυγική σχέση, και αυτό να το προσέξουμε. Την 25η Μαρτίου εορτάζεται ο Ευαγγελισμός. Είναι η μέρα, η μεγάλη μέρα, όπου αναγγέλλεται στη Θεοτόκο ότι θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσει Ιησού. Και εκείνη, όταν είπε πώς θα γίνει αυτό, της εξηγεί ο Άγγελος ότι δύναμη Κυρίου θα σε επισκιάσει. Και τότε εκείνη λέει: Ιδού η δούλη του, ας γίνει όπως το είπες. Και όπως λέει και η παράδοση της Εκκλησίας μας, αλλά και το Ευαγγέλιο βέβαια που αναφέρει εκεί τον Γαβριήλ να ευαγγελίζεται τη Θεοτόκο, την κράτησε εκεί ο Θεός, ούτως ώστε να μην προσβληθεί από την πορνεία του κόσμου, αλλά και από τον Σατανά, ο οποίος δεν μπορούσε να πλησιάσει και να την πειράξει εκεί που την εκρατούσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός προοικονόμησε να γεννηθεί η Αγία Παρθένος Μαρία και να φυλαχθεί καθαρή. Και η αξία του μυστηρίου αυτού είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Όταν ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέει «Χαίρεοι και χαριτωμένοι, ο Κύριος μετά σου». Αυτό το «χαίρεοι και χαριτωμένοι» δεν το έχουμε ακούσει σχεδόν σε καμία άλλη προφητική ρήση. Όποτε εμφανίζεται ο Άγγελος και μιλάει στους ανθρώπους, μιλάει σε ένα ύφος επιτακτικό. Σαν να είναι αγγελιοφόρος του Κυρίου και να κάνει μια παραγγελία σε έναν δούλο του. Στην καλύτερη περίπτωση, ο Άγγελος ονομάζει τους προφήτες «ιέ του ανθρώπου», όπως στην περίπτωση του Δανιήλ, του Εζεκιήλ, στην περίπτωση του Ιερεμίου και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όταν βλέπουν οράματα, ακόμα και στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη, του λέει «έλα εδώ». Δεν τον προσφωνεί όπως προσφωνείται η Θεοτόκος από τον ουρανό, «χαίρεοι και χαριτωμένοι, ο Κύριος μετά σου». Αυτός είναι ο μεγαλύτερος τίτλος προσφωνήσεως που έχει γίνει ποτέ σε άνθρωπο στη γη. Και έγινε στην Παρθένο Μαρία, στη μικρή αυτή κοπέλα, την Αγνή, την Αμόλυντη, που η Σοφία του Θεού την είχε φυλάξει για να γεννήσει τον Αχώρητο, να γεννήσει τον Υιό του Θεού και Θεό. Γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλη η γιορτή αυτή, πάρα πολύ μεγάλη. Εισάξια, λένε μερικοί, της γενέσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι εάν δεν είχε γίνει ο Ευαγγελισμός και η σύλληψη της Θεοτόκου, δεν θα είχαμε και τη γέννηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο φιλάνθρωπος Θεός έχει υπόψη του ότι το γένος των ανθρώπων τυραννείται υπό του διαβόλου, το λυπάται και στέλνει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να μιλήσει στη Θεοτόκο και να της μηνύσει ότι θα γεννήσει τον Υιόν και Λόγο του Θεού, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και όταν πλησιάζει να συμπληρωθούν οι 9 μήνες από τη σύλληψη, ο Κέσαρ Αύγουστος διατάζει απογραφή. Τότε, ο Ιωσήφ, που για αυτό το λόγο είχε προνοήσει ο Θεός να είναι φύλακας και προστάτης Θεοτόκου, την παίρνει και φτάνουν στα σπίτια τα φτωχικά της Βηθλεέμ, όπου, όπως ξέρουμε, σε ένα φτωχικό σπήλαιο εκεί σπαργανώνει, γεννάει και σπαργανώνει το θείο βρέχος. Εδώ τώρα μια λεπτομέρεια. Συνήθως την εποχή του Πάσχα ή πριν από το Πάσχα, βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στους κινηματογράφους να προβάλλεται η ταινία «Ο Ιησούς της Ναζαρέτ». Ας προσέξουμε όμως ότι παρόλο που φαίνεται τόσο καλοφτιαγμένη αυτή η ταινία, έχει πάρα πολλές ατέλειες. Και μια ατέλειά της, το προσέξτε αν τη ξαναδείτε την ταινία, μικρή και μεγάλη φίλη. Θα το προσέξετε αυτό, είναι ότι βάζει ο σκηνοθέτης την Παναγία να γεννάει με πόνους. Ενώ η Κυρία Θεοτόκος, η Υπεραγία Θεοτόκος, δεν γεννάει με πόνους, γιατί δεν συλλαμβάνει με ειδονή, όπως λένε οι πατέρες, γεννάει και ανωδύνος. Άρα λοιπόν ξέρουμε εμείς, οι καθημάς ανατολικοί, πατέρες της Εκκλησίας, πώς γίνεται η γέννηση του Κυρίου. Γίνεται ανωδύνος στο σπήλαιο της Βηθλεέμ.
Η Παναγία μας μακαρίζεται στους αιώνες, διότι δέχτηκε να γίνει μητέρα του Θεανθρώπου Χριστού με τη δική της βούληση. Η πραγματική ζωή και η αιωνιότητα βιώνονται μόνο κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία Του, στη μόνη κυβωτό της σωτηρίας και ταμιούχο της χάριτος του Θεού. Μακριά από τον Χριστό υπάρχει σκοτάδι, διάβολος, κόλαση, αιώνια. Τρίτη θέση, τρίτος τρόπος δεν υπάρχει. Και να δούμε το απολυτίκιο της ημέρας που λέει «Ως βρέφος βαστάζουσα εν τες αγκάλες αγνή, των πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβώντα εξού». Έδωσε τη σάρκα της η Παναγία στο Θείο Βρέφος. Γι' αυτό και ο Κύριος ονομάζεται Υιός του Ανθρώπου. Υιός του Ανθρώπου, ενός ανθρώπου, πιανού ανθρώπου, της υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν είναι δύο ανθρώπων όπως είμαστε όλοι εμείς, γεννημένοι, εκ Μητρός και Πατρός, αλλά ο Κύριος είναι μόνο εκ Μητρός. Είναι αμήτωρ στον ουρανό και απάτωρ στη γη. Δεν έχει πατέρα στη γη παρά το Άγιο Πνεύμα. Κατόπιν, να περάσουμε σε ένα άλλο σημείο, όπου αφορά και τους δύο βέβαια, και περισσότερο τον Κύριό μας, γιατί πρόκειται για την Υπαπαντή, αλλά η Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία προσαγάγει τον Ήπιο, των 8 ημερών, 40 ημέρες, μετά από 40 ημέρες, σύμφωνα με τον νόμο, το παιδί φέρνεται να αφιερωθεί στο Θεό, θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο. Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ένας άνθρωπος, ο οποίος λέγεται Σιμεών. Ο Σιμεών είναι ένας γυραιός άνθρωπος, ο οποίος είναι εφημέριος, ιερέας του έτους εκείνου και εφημέριος στο ναό όπου πηγαίνει προσαγάγει τον Κύριό μας 40 ημερών η Παναγία, η Υπεραγία Θεοτόκος. Εκεί ο Σιμεών μόλις πιάνει το παιδί στα χέρια του, εκστατικός από το Άγιο Πνεύμα το οποίο τον προειδοποιεί, λέει, είναι μπροστά τα λόγια του, που λέει ότι τώρα μπορείς να εγκαταλείψεις το δούλο σου Κύριε, να πεθάνει ειρηνικά, διότι είδα το σωτήριον, είδα το σωτήρα του κόσμου. Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου. Τώρα μπορείς να με απελευθερώσεις, να με λύσεις από τα δεσμά αυτά της σαρκός, δηλαδή από τη γήινη ζωή, να με αφήσεις να φύγω, είπε στο Θεό, γιατί είχε τάξει στο Θεό, είχε πει στο Θεό, να του δώσει με τα μάτια του να δει το σωτήρα του κόσμου, το λυτρωτή. Ήξερε δηλαδή ο Σιμεών ότι θα γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου, όπως το ήξεραν και πολλοί άλλοι Ιουδαίοι, είχαν ήδη και οι τρεις μάγοι, όπως το βλέπουμε και ξέρουμε, στη γέννηση του Κυρίου, και αυτοί ήταν ευαισθητοποιημένοι και ήξεραν πότε θα γεννηθεί ο Κύριος. Και ας πάμε λίγο τώρα στην κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία γίνεται την 5η Αυγούστου. Την 15η, συγγνώμη, Αυγούστου, 15 Αυγούστου, το 15 Αυγούστου που λέμε. Είναι η σεβασμία μετάσταση δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Όταν ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, θέλησε να παραλάβει κοντά του τη δική του μητέρα, πριν τρεις μέρες της φανέρωσε ακριβώς την απόφασή του ότι σε τρεις μέρες θα είσαι μαζί μου στον ουρανό. Υπεραγία Θεοτόκος έδειξε μεγίστη ψυχραιμία, μύρος τα υπάρχοντά της, γκάλεσε τους φίλους και τους γνωστούς στο σπίτι της, τους απεχαιρέτησε για τελευταία φορά, τους ανακοίνωσε ότι πρόκειται να φύγει, πήγε και βγήκε στον κήπο των Ελαιών, στο όρος των Ελαιών, εκεί που και ο Κύριος προσήφχετο, και εκεί κατά την παράδοση βέβαια λένε ότι τα δέντρα την επροσκύνησαν, έκαναν μια κλίση την ώρα που πέρναγε η Υπεραγία Θεοτόκε από εκεί στο όρος των Ελαιών. Έκλειναν την κορυφή του στα δέντρα σαν να ήταν έμψυχα και λογικά και την προσκύνησαν με σεβασμό και την τίμησαν σαν κυρία και δέσποινα του κόσμου. Εκεί προσευχήθηκε η Υπεραγία Θεοτόκος και επέστρεψε στην οικία της, άναψε φώτα πολλά, ευχαρίστησε το Θεό, κάλεσε τους συγγενείς, ευπρέπισε το σπίτι και το κρεβάτι της όπου θα επρόκειτο να κοιμηθεί και ετοίμασε τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της πράγματα. Είπε ότι φανέρωσε ότι ο άγγελος την είχε προειδοποιήσει για τη μετάστασή της στον ουρανό. Ο οποίος άγγελος, για να της δείξει το χαροποιό και νικητικό σημείο, της έδωσε ένα κλαδί φοίνικος. Οι καλεσμένες γυναίκες μόλις άκουσαν αυτό το λυπηρό για αυτές μήνυμα, άρχισαν θρήνους και παρακαλούσαν την Παναγία να μην τους αφήσει ορφανές. Και η Θεοτόκος βεβαιώνει ότι αφού μεταστεί στους ουρανούς, θα φυλάει όχι μόνο αυτές, αλλά και όλο τον κόσμο. Με τέτοια παρηγορητικά λόγια σταμάτησε την υπερβολική λύπη τους και αφού εκανόνισε τα πάντα,
Ακούστηκε ήχος δυνατής βροντής και αμέσως έφτασαν με νέφη οι Απόστολοι. Και η Παναγία Δέσποινα κοιμήθηκε πραγματικά, λέμε κοίμηση της Θεοτόκου, ήταν σαν κοιμισμένη, σαν να εκοιμάτω. Γι' αυτό λέμε και κοιμημένη, και ο σωστός όρος δεν είναι νεκροταφείο, αλλά κοιμητήριο, διότι κοιμώνται, αναπαύονται οι νεκροί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία που θα ακουστεί ο ήχος της Άλπιγκος και όλοι θα σταθούν στο κριτήριο του Κυρίου στη Δευτέρα αυτού Παρουσία του Ιησού Χριστού. Είναι φοβερό, αγαπητοί φίλοι, να το σκέφτεται κανένας, διότι όλα αυτά τα οποία έχει πει ο Κύριος είναι αληθινά και θα γίνουν. Θα γίνουν. Θα γίνουν όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο μας, και ας μην πιστεύουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι άπιστοι. Ίσως δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιηθεί, ίσως ακόμα δεν έχουν καταλάβει, ίσως ακόμα δεν έρθει η στιγμή τους να καταλάβουν το υπέροχο αυτό μεγαλείο του Ευαγγελίου, αλλά είναι σίγουρο ότι κάποτε, ίσως και αυτοί στη ζωή τους, θα καταλάβουν ότι όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο μας είναι αλήθειες, ζωντανές της πίστεώς μας, και οφείλουμε με αυτά να ζούμε και να τα πιστεύουμε, γιατί θα βρεθούμε προμεγάλης εκπλήξεως κάποτε, όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα οποία θα δούμε ξαφνικά μπροστά μας, πριν δεν τα υπολογίζαμε, δεν τα πιστεύαμε και δεν είχαμε ευθυγραμμίσει τη ζωή μας σύμφωνα με αυτό το μεγαλείο του Λόγου του Θεού, της αληθείας του Λόγου του Θεού. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, σταύρωσε τα χέρια της, πρόσφερε δεήσεις και οικεσίες στον Υιό και Σωτήρα της, παρακάλεσε Αυτόν για την ειρήνη του κόσμου, γέμισε τους Αποστόλους και Ιεράρχες με τις ευλογίες του Υιού της και αφήνει την ψυχή της, την ολόφωτη και πανάγια ψυχή της, να φύγει. Ο κορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος άρχισε να λέγει επιτάφια εγκόμια στη Θεοτόκο, ενώ οι άλλοι Απόστολοι σήκωναν το κρεβάτι της όπου βρισκόταν η Παναγία μας. Άλλοι προπορεύονταν βαστάζοντας λαμπάδες και ψάλλοντας ύμνους, και άλλοι ακολουθούσαν στον τάφο το θεοδόχο σώμα της Θεομήτωρος. Ακούγονται οι άγγελοι από τον ουρανό που ψέλνουν και γεμίζουν τον αέρα με τις μελωδίες τους. Όλα αυτά δεν μπόρεσαν να τα υποφέρουν οι άρχοντες των Ιουδαίων, οι οποίοι παρεκκίνησαν κάποιους και προσπάθησαν αυτοί και κατάφεραν να ρίξουν στη γη το κρεβάτι με το σώμα της Θεοτόκου. Βέβαια, η Θεία Δίκη τους πρόφτασε και τους τύφλωσε, ενός μάλιστα του έκοψε και τα χέρια. Αυτός ο οποίος όρμησε να πιάσει και να κουνήσει το κρεβάτι, αλλά άφησε τα χέρια του κάτω. Σπαθή Θείας Δίκης, όπως λέει και η παράδοση της Εκκλησίας μας, προσέφερε στους άλλους αυτό το ελεηνό και αξιοδάκριτο θέαμα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει χάμω και τα χέρια του είναι κομμένα, τα μάτια του τυφλά. Φτάνουν οι Απόστολοι από τη Γεθσεμανή και ενταφιάζουν το Πανάγιο Σώμα της Θεοτόκου. Μια συμπλήρωση του θαύματος αυτού είναι ότι μετεμελήθη αυτός ο οποίος έκανε το ανοσιούργημα αυτό, και με τη μεταμέλειά του αυτή έγινε θαύμα και ξανά βρήκε την υγεία του, δηλαδή ξαναείδε και τα χέρια του ξανά ήρθαν στη θέση τους. Όλοι λοιπόν τα έχασαν όταν άνοιξαν τον τάφο και δεν ήβραν το σώμα, αλλά μόνο το σεντόνι αργότερα, το οποίο έμεινε και αυτό παρηγοριά τους. Λυπήθηκαν και θαύμασαν και αξιώθηκαν οι Απόστολοι μετά την κηδεία του ζωοδόχου θέμα του σώματος την τρίτη ημέρα κατ' οικονομίαν Θεού, όπως και με τον Κύριο. Ο Θωμάς, ο οποίος δεν είχε έρθει, θέλησε να ανοίξουν τον τάφο. Τότε η τάφη δεν ήταν με χώμα, αλλά ξέρουμε πώς ήταν, με πέτρες έκλειναν, και ζήτησε να δει το σώμα της Θεοτόκου, να το προσκυνήσει, αλλά δεν το βρήκαν. Και το μεγάλο θαύμα και απόδειξη του ψευδούς θαύματος είναι ότι ενώθηκε η ολόφωτη ψυχή της με το θεοδόχο σώμα της, και έτσι έχουμε την μετάσταση της Θεοτόκου από ενσώματη, από αυτή τη ζωή. Εμείς μιλούμε μόνο περί μεταστάσεως, και αυτή είναι η σωστή λέξη, διότι η Ανάσταση και η Ανάληψη Θεοτόκου δεν είναι μαρτυρημένη στην Αγία Γραφή. Για να μην δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα λοιπόν σε εκείνους που δεν το πιστεύουν, δεν πιστεύουν την Ιερά μας Παράδοση. Όμως για εκείνους που το θέλουν, και η Θεοτόκος ανελήφθη για το σώματός της, αναστήθηκε αυτή όπως ο Κύριος στους ουρανούς.
Πάντως το πιο σωστό δογματικά είναι να μιλάμε για μετάσταση του σώματος της υπεραγίας Θεοτό. Τώρα, μερικοί ρωτάνε πόσο, σε τι ηλικία κοιμήθηκε η υπεραγία Θεοτόκος. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Νικόδημο τον Αγιορείτη, Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος υπολογίζει τα χρόνια και ειδού πώς. Όσον αφορά το ποσό των χρόνων που κοιμήθηκε η κυρία Θεοτόκος, γνωρίζουμε τα εξής. Όταν η Παναγία πήγε στα Άγια των Αγίων τα εισόδια ήταν 3 ετών. Αυτό το γνωρίζουμε. Εκεί πέρασε 12 χρόνους, έγινε δηλαδή 15 ετών. Εγέννησε τον Κύριο και χρειάστηκε ένας χρόνος ακόμα. Έχουμε φτάσει λοιπόν με την ανάληψη, μετά την ανάληψη έζησε 11 χρόνια μετά τον Κύριο και 33 χρόνους έχουμε του Κυρίου. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, αυτά είναι όλα τα χρόνια της ζωής, της Αγίας Ζωής, της Υπεραγίας Θεοτόκου, τα οποία συνολικά μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι 59 χρόνια. Πράγματι αγαπητοί φίλοι, είναι τόση η ηλικία της Θεοτόκου όταν ανελήφθη στον ουρανό. Είναι ακριβώς 59 χρόνια. Έχουμε ορτή της τιμίας εστίς, εστίτος της Θεοτόκου, όταν βρέθηκε η τιμία εστίς της Θεοτόκου, ένα φόρεμά της δηλαδή της Θεοτόκου, ο χιτών της Θεοτόκου, κατά τους χρόνους του βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου, επιλογωμένου Μακέλη, το 458. Επίσης έχουμε την τιμία ζώνη της Θεοτόκου που την εορτάζουμε και αυτή, την οποία έστειλε ο γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου Βασιλεύς Αρκάδιος το 395 Βυζαντινός Αυτοκράτος στα Ιεροσόλυμα την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου την οποία φύλαγε μία παρθένος. Την έβαλε σε λαμπρή θήκη και την ονόμασε Αγία Σωρό. Εκεί την απέθεσε σε ναό. Μετά από 410 έτη ο βασιλεύς Λέων άνοιξε την Αγία αυτή Σωρό και για χάρη της συζύγου του, της ζωής η οποία ενοχλεί το από ακάθαρτο πνεύμα, ήταν δαιμονισμένη η γυναίκα του. Τότε είδε την οκτασία αυτή ότι θα απελευθερώταν το δαιμόνιο αν ανοιχτεί η θήκη με την τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Και πράγματι, αφού την προσκύνησε πρώτα ο βασιλεύς και ο πατριάρχης, ευθύς την προσκύνησε και η γυναίκα του αυτοκράτορος η ζωή και τότε ο του θαύματος παρευθύς απελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Τότε οι παρευρισκόμενοι και όλοι οι χριστιανοί δόξαζαν τον Θεό και σωτήρα Χριστό διότι και ευχαρίστησαν την Πανάχρα τη μητέρα του διότι με αυτή την τιμία της ζώνη εθαυματούργησε σε κάποιο πονεμένο πλάσμα του και έδιωξε το δαίμονα. Έχουμε επίσης την ημέρα της Ζωοδόκου Πηγής, την οποία τιμούμε και αυτή, διότι έγινε θαύμα και γιατρεύτηκε ο αυτοκράτορας από βαρυτά τη αρρώστια, από το νερό το οποίο έτρεχε στο σημείο όπου υπήρχε εκκλησία της Θεομήτωρος. Και για να ευχαριστήσει στο μέρος εκείνο, έκτισε μεγαλύτερο ναό, και ο ναός αυτός ξαναχτίστηκε γιατί καταστράφηκε από σεισμούς από το βασίλειο του Μακεδόνα, τον ιό του Λέοντος, του Σοφού. Η πηγή όπου υπάρχει εκεί έκανε άπειρα θαύματα. Θεράπευσε από στήματα, καρχεκτικούς, καρκινώματα, πυρετούς, πληγές και οτιδήποτε άλλο θεράπευσαν δια της Ζωοδόκου αυτής πηγής νερό, το οποίο ανέβρισε από το παρεκκλήσιο της Θεοτόκου, την εκκλησία της Θεοτόκου. Και τι να έχουμε τόσα πράγματα και τον ακάθιστο ύμνο βέβαια που ψάλουμε τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, δεν γίνεται έτσι τυχαία, διότι μας απελευθέρωσε η ίδια η Θεοτόκος από το στόλο των αβάρων, τον οποίο με μεγάλη θαλασσοταραχή κατέστρεψε μετά από ολονύχθεια παράκληση που της έγινε στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η πόλη ήταν, όπως ξέρουμε τότε, έτοιμη να πέσει στα χέρια των αλλοφύλων. Αλλά η προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου και το θαύμα που έγινε, το ολοφάνηρο στην Κωνσταντινούπολη, μας δείχνει ότι η Υπεραγία Θεοτόκου
πάντα σκέπει τους χριστιανούς, οι οποίοι και την υπεραγαπούν. Δεν την λατρεύουμε σαν Θεό, την υπεραγία Θεοτόκο, αλλά την αγαπούμε μετά τον Κύριο, σαν το πρώτο πρόσωπο την υπεραγία Θεοτόκο. Στους Βαλκανικούς πολέμους, θεραπείες από γρήπη το 1917 μετά από λιτανία με την εικόνα της. Αντεπαναστάσεις και επαναστάσεις στις οποίες βοήθησε η Θεοτόκος να έχουν αίσιο τέλος. Κατά το δεύτερο Ευρωπαϊκό Πόλεμο, των Ιταλογερμανών στην κατοχή και στην πείνα, έχουμε άπειρα θαύματα της Θεοτόκου και ακόμα υπάρχουν μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες των θαυμάτων αυτών, τα οποία έκανε, διεξήγε η Θεοτόκος για το γένος των βασανισμένων Ελλήνων, των υποκατοχή ευρισκομένων τότε. Και πράγματι, σας οφείλουμε πολλά, αγαπητοί φίλοι, και κάθε χρόνο ψάλλεται στην περίοδο της Σαρακοστής ο ακάθιστος ύμνος. Βεβαίως, η ακολουθία του ακάθιστου ύμνου είναι η πλέον δημοφιλής και ιερά ακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ψάλλεται στους ιερείς ναούς τις πρώτες πέντε Παρασκευές της Μεγάλης της Σαρακοστής. Από την πρώτη εβδομάδα των νηστιών ψάλλονται οι έξι οίκοι και αρχίζουν από τον Α εις το Ζ, τη Δευτέρα από τον Ι μέχρι το Μ, την Τρίτη από τον Ν μέχρι το Σ, την Τετάρτη από τον Τ μέχρι τον Ω ύμνο. Είναι οι χαιρετισμοί, όπως γνωρίζουμε, στην Θεοτόκο. Αλλά είναι τόσα τα τμήματα του ακάθιστου ύμνου, όσο και ολόκληρος ο ύμνος ψάλλονται σε ειδικό κανόνα που αρχίζει με τον ερμό «Ανοίξω το στόμα μου». Ο ύμνος και ο κανόνας ψάλλονται στη μέση του μικρού αποδείπνου. Ο ακάθιστος ύμνος περιέχει προήμιο με 24 οίκους. Είναι μακροσκελής, όπως ξέρουμε, γι' αυτό και δεν ψένεται αυθημερών, αλλά κομματιαστά στις ημέρες που τιμάται η υπεραγία Θεοτόκος. Και βέβαια, να πούμε και λίγα λόγια για τις βιβλικές προτυπώσεις που έχει η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία έχει προφητευτεί στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η βάτος, η άφλεκτος που ο Μωυσής βρίσκει στους πρόποδες του όρους Χορίβ, και όταν αντιλήφθηκε τις φλόγες, πλησίασε και ήταν η βάτος η οποία είχε φωτιά, αλλά δεν κεγότανε ποτέ. Αυτό προεικονίζει τη Θεοτόκο, η οποία δέχτηκε το πυρ της θεότητος. Ας σκεφτούμε ότι ο Μωυσής δεν μπορούσε ούτε καν να αντικρίσει, αγαπητοί φίλοι, ο Μωυσής δεν μπορούσε να αντικρίσει το Θεό, διότι είναι γνωστό ότι όποιος έβλεπε το πρόσωπο του Θεού πρέπει να πεθάνει. Γι' αυτό και στην κεωμένη βάτο ο Θεός του είπε: «Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, θα με δεις λίγο εκ των όπισθεν». Το πίσω μέρος του Θεού μπόρεσε λιγάκι να δει ο Μωυσής. Και αυτό σχηματικά κατ' οικονομία ανθρώπινη, διότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να γίνει ορατός, ο Πατέρας, ο Υιός έγινε ορατός και έγινε άνθρωπος. Αλλά ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα είναι αόρατες οντότητες, προσωπικότητες, παν τρεις μέγιστες, τις οποίες δεν μπορεί ο οφθαλμός του ανθρώπου να αντικρίσει. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, έστειλε τον Υιό του να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος για να μπορέσουμε να τον δούμε, να έχουμε επαφή ιστορική μαζί με το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο του Υιού του Πατρός. Έχουμε την βάτο την άφλεκτο λοιπόν από τον Μωυσή. Έχουμε σαν άλλη προτύπωση τη βίβλο την εσφραγισμένη. Λέγεται βιβλίο σφραγισμένο λόγω της παρθενίας της. Και ως λόγοι του βιβλίου του εσφραγισμένου του Ισαΐα στο ΚΑΘ κεφάλαιο. Επίσης μια φράση της Αποκαλύψεως που λέγεται «Περί βιβλίου γεγραμμένου κατ' εσφραγισμένου με σφραγίδες 7. Είναι το μυστηριώδες βιβλίο για την εξέλιξη της πορείας της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο, την οποία αποσφραγίζει μόνο ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Επίσης Παναγία ονομάζεται και γη της Επαγγελίας, γιατί όπως ήταν έφορη η γη της Χαναάν στη Γέννηση και στην Έξοδο, έτσι λοιπόν έχουμε και εδώ τη γη συμβολικά που λέει με μέλι και γάλα. Η γη της Επαγγελίας λοιπόν ονομάζεται, διότι το τέκνο της Παρθένου θα τηρήσει την κεφαλή του όφεως, όπως του λέει του διαβόλου, και εκείνη που δίνει το σπέρμα για την συντριβή του όφεως του διαβόλου δεν είναι άλλο παρά η Παναγία, η γη της Επαγγελίας, η οποία είναι έφορος και πλουσιωτάτη, και το μεγαλύτερο αγαθό που παρήγαγε, όπως ξέρουμε, είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο ανεξάντλητος πλούτος, ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός.
Επίσης την ονομάζει Ερυθρά Θάλασσα ο Ψαλμωδός γιατί ο Φαραώ καταδιώκει τους Εβραίους, αλλά πνίγεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτό βλέπουμε στο 14ο κεφάλαιο της Εξόδου. Ο νοητός Φαραώ, ο διάβολος, καταδιώκει τους ανθρώπους με σκοπό να τους δουλώσει, να τους υποδουλώσει στη δική του θέληση. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει ότι ετήρησε, συνέτριψε δηλαδή την κεφαλή, εκτύπησε την κεφαλή του Σατανά. Επίσης λέγεται και θρόνος επιρμένος. Ο προφήτης Ισαΐας είδε το Θεό να κάθεται πάνω σε ψηλό θρόνο, περιστοιχισμένος από Σεραφείμ. Ο επιρμένος θρόνος ήταν σύμβολο της Παναγίας Παρθένου, γιατί εκεί κάθισε ο ίδιος ο Θεός. Έγινε η Παναγία καθέδρα του ιδίου του Θεού. Αυτό είναι πράγματι γεγονός, διότι απειργάσα τη μήτρα σου μεγαλυτέρα και πλατιτέρα των ουρανών, λέει ο Ψαλμωδός. Δηλαδή, χώρεσε η Παναγία τον αχώρητο, αυτόν που δεν χωράει πουθενά όπως είναι ο Θεός, τον χώρεσε στο σώμα της, στην κοιλιά της, η υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία Παρθένος. Πύρινος θρόνος του προφήτη Δανιήλ επίσης, διότι δέχτηκε ο πύρινος αυτός θρόνος το δεσπότη. Επίσης θυμιατήριο χρυσούν, γιατί μέσα της ο άειλος και νοητός άνθρακας, ο Κύριός μας, ο οποίος έχει δύο φύσεις, όπως ο άνθρωπος γίνεται φωτιά, ο άνθρακας είναι και γη και στάκτη. Είναι και χρυσό, διότι περιέχει εκεί το πολυτιμότερο σώμα όλων, το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου, το άχρατο και πανάχρατο, από την Αγιότητα και την Παρθενία. Και η Παρθενία, αγαπητοί φίλοι, αυτό να το γνωρίζουν και όλες οι κοπέλες, ότι είναι το μεγαλύτερο αξίωμα που έχει δώσει στη γυναίκα ο Θεός, η Παρθενία και η Σεμνώτης. Γι' αυτό και η Παναγία τιμάται για την αϊπαρθενικότητά της, για την αϊπαρθενία της, το πάντα παρθένος και πρώτου τόκου και μετά των τόκων, υπεραγία Θεοτόκος ή το πάντοτε παρθένος. Λέγεται και κυβωτός της Διαθήκης και ηλαστήριο. Βεβαίως κυβωτός της Διαθήκης, γιατί και στην κυβωτό Διαθήκης μέσα μιλούσε ο ίδιος ο Κύριος. Επίσης κυβωτός του Νόε, να δούμε γιατί. Η Παναγία με το να γεννήσει τον Κύριο, που είναι ο Υιωδός της ζωής, μας έσωσε από τον κατακλυσμό και μας οδήγησε στις κορυφές της Αγίας Ζωής. Λέγεται και κλίμαξ βέβαια, διότι από τη σκάλα αυτή κατήλθε ο Θεός. Από τη σκάλα, της Θεοτόκου, το σώμα της, ενυνθρώπισε ο Θεός. Λέγεται και λιχνία, νεφέλη κούφη. Ο προφήτης Ισαΐας την αναφέρει, νεφέλη κούφη, νεφέλη ολόφωτος στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Διότι υπερβαίνει η Παναγία την παλαιά νεφέλη, διότι διαθής έλαμψε στον κόσμο σωματικός ο ίδιος ο Κύριος και ρίχνει την προστατευτική της σκιά σε όλους τους πιστούς και οδηγεί στο παράδειγμα και τις πρεσβείες της για τη νέα γη της Επαγγελίας, την Άνω Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό είναι ολόφωτος. Λέγεται και όρθρος φαϊνός, στο άσμα των ασμάτων εκεί παρεμβάλλεται το πρόσωπο της Θεοτόκου. Όρος αλατόμητων. Εδώ να μείνουμε λίγο στο όρος αλατόμητων. Είναι από την προφητεία του Δανιήλ, αγαπητοί φίλοι, αυτή η φράση του όρος αλατόμητων. Τι σημαίνει όρος αλατόμητων? Είναι ένα βουνό, δηλαδή η Παναγία, στην οποία κανείς δεν ακούμπησε το χέρι του να αποσπάσει κάτι, μια πέτρα, να λατομήσει δηλαδή, ένα λατομείο. Δεν έγινε ποτέ σε αυτήν. Θα ενθυμίσετε από την Παλαιά Διαθήκη το όνειρο του Ναβουχοδονόσορος, ο οποίος είδε ένα πελώριο άγαλμα με κεφαλή χρυσή, με στήθος και βραχίονες άργυρους, με κοιλιά και εμυρούς από χαλκό και με πόδια σιδερένια. Αυτό κατά την θεόπνευστο πάντα ερμηνεία που έδωσε ο προφήτης Δανιήλ, το παιδί αυτό νεότατος ήταν τότε στην αυλή του Ναβουχοδονόσορος και κέρδισε την εμπιστοσύνη του βασιλιά, είναι το άγαλμα της ιστορίας, δηλαδή όλες οι βασιλείες οι μεγάλες επί γης. Αρχίζει από τη βασιλεία του Ναβουχοδονόσορος, πηγαίνουμε στη βασιλεία του Αλεξάνδρου,
των Περσών μάλλον, μετά τον Αβουχοδονόσορα, μετά στη βασιλεία του Αλεξάνδρου, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τέλος στη Αυτοκρατορία του Αντιχρίστου, την οποία δυστυχώς βλέπουμε στις μέρες μας. Το αντίχριστο αυτό ρεύμα των ανθρώπων και τα προδρομικά στοιχεία για την έλευση ενός παγκόσμιου δικτάτορα. Αυτό λοιπόν το άγαλμα, αγαπητοί φίλοι, το είδε ο Ναβουχοδονόσορ να χτυπιέται από μια πέτρα η οποία φεύγει από ένα βουνό. Το όρος ονομάζεται αλατόμητο, όπως είπαμε, και η πέτρα αποκόπτεται άνευ χειρός. Η πέτρα αυτή, αφού χτυπάει το άγαλμα της ιστορίας και το καταστρέφει, συμβολικά συμβολίζει τον Κύριό μας, ο οποίος θα έρθει για να δώσει μια απάντηση σε όλη την ιστορία με τη Δευτέρα του Παρουσία και την Κρίση. Δηλαδή είναι ο νικητής και ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυριευόντων, όπως τον λέει Αποκάλυψη. Τώρα ποιο είναι το όρος? Το όρος είναι η Παναγία, από την οποία έφυγε άνευ χειρός, δηλαδή άνευ επεμβάσεως κάποιου ανδρός, αυτό το κομμάτι η πέτρα, η οποία μεγάλωσε στην όραση μπροστά του Ναβουχοδονόσορος, γέμισε όλο το οπτικό του πεδίο και τον κατατρόμαξε. Έτσι κλείνει το όνειρο του Ναβουχοδονόσορος. Η πέτρα αυτή λοιπόν που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι η πέτρα της ιστορίας, γιατί και ο ίδιος εγώ είπε ότι είμαι εγώ μια πέτρα που άλλος θα ανέβει επάνω και θα σωθεί και άλλος που θα χτυπήσει επάνω και θα συντριβεί, θα χαθεί, θα καταστραφεί. Είναι επομένως η Παναγία, το όρος, το αλατόμητο του προφήτη Δανιήλ από το αποκαλυπτικό του εκείνο όραμα, το οποίο από το βουνό αυτό κόπηκε ο λίθος, άνευ χειρός, και αυτός μεγάλωσε και κάλυψε όλη τη γη. Η Παναγία συγκρίνεται με το όρος του Δανιήλ, διότι χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση προήλθε κατά σάρκα ο Χριστός, ο ακρογωνιαίος λίθος του σύμπαντος. Η διδασκαλία του Κυρίου καταρχάς, μεν προσήλκε σε ολίγους, έπειτα όμως εξαπλώθηκε στην οικουμένη, όπως ο λίθος του οράματος δηλαδή. Επίσης η Παναγία έχει και άλλο όνομα, αγαπητοί φίλοι, που δεν φτάνει μια εκπομπή βέβαια να αναφέρουμε πόσα ονόματα. Είναι όρος δασίκη κατάσκιον του προφήτου Αβακούμ. Είναι όχημα πυρήμορφων με το οποίο ανελήφθη ο Ηλίας, Θεοτόκος, σαν πυρήμορφο όχημα, έφερε στην κοιλιά της το Λόγο του Θεού. Επίσης συμβολίζεται από τους τρεις παιδες, διότι στο καμίνι μέσα οι παιδες έμειναν απείραχτοι από τη φωτιά και τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού. Έτσι και η Υπεραγία Θεοτόκος έμεινε απείραχτη, χωρώντας το πύρ της θεότητος. Είναι παράδεισος, έμψυχος και μυστικός. Το ξύλο της ζωής είναι έμψυχος παράδεισος. Γιατί? Γιατί στο κέντρο της έχει το Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Έχει όλες τις αρετές της παραδεισίας ζωής η Υπεραγία Θεοτόκος και επιπλέον με την σύλληψη του Υιού της, του Κυρίου μας, απαλλάσσεται και από το πολεπατορικό αμάρτημα και έτσι ο παράδεισος είναι έμψυχος, μυστικός και πρωταρχικός, αγνός, όπως ήταν πριν από την πτώση του ανθρώπου, πριν αγριέψουν δηλαδή τα ζώα και τα φυτά του παραδείσου και οι άνθρωποι διαφθαρούν, πάθουν αυτή τη μεγάλη καταστροφή και απομακρυνθούν από τον παράδεισο και μάλιστα όχι μόνο απομακρυνθούν αλλά δεν τους επέτρεπε ο Θεός να πλησιάσουν τις πύλες του παραδείσου, γιατί υπήρχε άγγελος με πύρινη ρομφαία ο οποίος φύλαγε τις πύλες του παραδείσου οι οποίες θα ανοίξουν μόνο στη Δευτέρα Παρουσία. Επίσης είναι η περιστερά του Νόε, η οποία επέστρεψε κρατώντας φίλον Ελέας. 21, έχουμε φτάσει 21 διαφορετικές προτυπώσεις στην Παλαιά Διαθήκη για την Υπεραγία Θεοτόκο. Επίσης είναι η πέτρα όπου έβρισκαν νερό οι Ισραηλίτες, γιατί από αυτήν ξεδίσπισε η ανθρωπότηση. Είναι πίναξ θεογράφος ή πλάξ θεόγραφος, όπως την εγγράφει, που φυλασσόταν μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Και εκεί υπήρχαν οι 10 εντολές και όλα αυτά που γνωρίζουμε από την Έξοδο που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι πόκος ένδροσος, πόκος θα πει ένα κομμάτι από μαλλί ακατέργαστο. Εκεί που είχε βάλει τη δροσιά ο Γεδεών, λέει, για να αποδείξει ότι θα έκανε το θαύμα το Θεός, έβαλε ένα κομμάτι από μαλλί, έναν πόκο από μαλλί ο Γεδεών και το ποκάρι αυτό
Γέμισε μια λεκάνη νερό το πρωί, ενώ υπήρχε ξηρασία όπως ξέρουμε και ήταν, δεν υπήρχε δροσιά από τον ουρανό. Αυτό όμως ήταν θαύμα και ήταν μια προτύπωση της ιδίας της Θεοτόκου. Πόλης Θεού όρος τετηρωμένων. Και αυτά υπάρχουν μέσα στους ψαλμούς. Αλλά είναι και η πύλη η κεκλεισμένη του Εζεκίηλ. Γιατί ο Εζεκίηλ λέει σε μια προφητεία του ότι μια πύλη που θα βγει ο δεσπότης θα μείνει για πάντα κλεισμένη. Η πύλη αυτή και κλεισμένη δεν είναι άλλη από την υπεραγία Θεοτόκο. Δεν είναι μια πόρτα υλική, αλλά είναι η πνευματική πύλη, υπεραγία Θεοτόκος, εκείνη που διατήρησε και την παρθενία της μετά τον τόκο. Επίσης είναι η ράβδος η μυστική, απλώς δεν το αναφέρουμε. Είναι το ραβδί εκείνο το ξερό που φύτεψε ο Αρών και φύτρωσε, εξάνθησε. Πώς δηλαδή μέσα από μια ξηρή ανθρωπότητα βρέθηκε ένα βλαστάρι, η Παναγία, να είναι το μοναδικό βλαστάρι αυτό που θα μπορέσει να βγάλει το άνθος της θεότητος. Ο Σεραφείμ επίσης, λέγεται Σεραφείμ, γιατί ο προφήτης Ηλίας είδε στο θρόνο καθισμένο, όπου πετούσαν τα Σεραφείμ, να φωνάζει το ένα στο άλλο, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Και ξέρουμε τον άνθρακα που άγγιξε τα χείλη του. Επίσης, η λαβίδα είναι ο τύπος της Παναγίας, γιατί με αυτήν έπιασε ο Κύριος τον Ιησού Χριστό, τη λαβίδα, σύλληψη. Η σύλληψη, δηλαδή, όπως η λαβίδα συλλαμβάνει, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο συνελήφθη ο άνθραξ στην προφητεία του Ισαΐου, τα λέμε λίγο γρήγορα. Η σκηνή του μαρτυρίου επίσης συμβολίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, προτυπώνει την Παναγία. Η στάμνος η χρυσή, που οι Εβραίοι παρεπλανούνται στην έρημο, αλλά υπήρχε εκεί μέσα, το μάνα. Το μάνα είναι ο Κύριος. Μας το λέει και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ότι εγώ είμαι το μάνα, το εξ ουρανού, διότι οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και πέθαναν, ενώ εγώ θα σας δώσω το μάνα, το οποίο θα σας δώσει αθανασία, δεν θα πεθάνετε ποτέ αν φάτε το σώμα και το αίμα μου. Εννοεί την Αγία Κοινωνία ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο προς το τέλος εκεί, τους εξηγεί στους Φαρισαίους και στους άλλους, ότι αυτός είναι το πνευματικό μάνα και όχι εκείνο που έφαγαν στην έρημο οι προπάτορές τους και πέθαναν. Είναι το μάνα της Αθανασίας ο Κύριος. Άρα είναι η χρυσή στάμνα με το μάνα, η Παναγία Μητέρα. Είναι ο τόμος, η τράπεζα η χρυσή, είναι η χώρα η Ανήρωτος. Ο ποιητής μας μεταφέρει σε μια αγιόργητη χώρα στην αρχή της δημιουργίας, η οποία χωρίς αρωτρίωση και χωρίς σπορά, με μόνο το πρόσωπο του Θεού, βλαστάνει τα φυτά της. Αρωτρίωτος λοιπόν χώρα είναι υπεραγία Θεοτόκος. Τι να πούμε για την ταπεινοφροσύνη της υπεραγίας Θεοτόκου, για το μεγαλείο της, για τη σεμνότητά της, για την φιλανθρωπία της, για τη μεσητεία της προς τον Κύριο, για το ότι πρεσβεύει ΑΗ συνεχώς, πρεσβεύει για μας η υπεραγία Θεοτόκος, αλλά προσοχή ότι είναι τιμόμενο πρόσωπο και όλοι λατρευτών πρόσωπο η υπεραγία Θεοτόκος. Μετά εδώ μας παραθέτει τους οσίους πατέρες, τον Πέτρο τον Αθωνίτη, ο οποίος προς χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου είδε εκείνο το όραμα και αφιέρωσε το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος, ακριβώς το αφιέρωσε στην υπεραγία Θεοτόκο και λέγεται περιβόλι της Παναγίας γιατί εκεί είναι η κυρία του χώρου αυτού. Κάποτε αυτοκρατόρισα του Βυζαντίου πήγε να προσκυνήσει ενώ απαγορευόταν να περάσει η γυναίκα μέσα και η ίδια η Θεοτόκος τη σταμάτησε, της είπε ότι θα φύγεις από εδώ διότι εγώ είμαι εδώ η κυρία του τόπου αυτού, δεν δέχομαι άλλους στον τόπο αυτό, γυναίκα να πατήσει εδώ, γυναίκα, παρά θα κάτσεις απ' έξω και θα προσκυνήσεις από το πλοίο, θα προσκυνήσεις επειδή είσαι ευσεβής γυναίκα, θα προσκυνήσεις εξ αποστάσεως. Και έτσι είναι έθος στο Άγιον Όρος ποτέ να μην πλησιάζει γυναίκα. Είναι λοιπόν η Παρθένος η Άχρατος, η Θεοτόκος, η Νύμφη η Ανύμφευτος, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι αυτή που θα μας κάνει πληρονόμων της αιωνίας ζωής, την οποία εύχομαι εις πάντας ημάς, αγαπητοί μας φίλοι. Να είστε καλά λοιπόν και όσα ακούτε και σας εντυπώνονται, ιδίως οι νέοι, κοπέλες και τα παιδιά, τα νέα και τα μικρά, τα οποία έχουν μυαλό εύπλαστο και εντυπώνονται τις παραστάσεις που ακούνε, να τα λένε και στους άλλους, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε πάλι να ξαναβρούμε την αρχική μας πορεία σαν Ορθόδοξο έθνος μέσα στα άλλα έθνη και να έχουμε κι εμείς
πνεύμα της Παναγίας για την προσωπική μας σωτηρία και να είμαστε σίγουροι ότι η Παναγία μας αγαπά και πρεσβεύει προς τον Υιό και Θεό της υπέρ της ψυχής των ψυχών ημών. Να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εκπομπή. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή όπου θα είμαστε πάλι μαζί σε μια νέα εκπομπή μας στα Μηνύματα Ορθοδοξίας. Έως τότε η Παναγία και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Χαίρετε Κύριο.